Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Ζοκ και είμαι στην ευχάριστη θέση σήμερα να είμαι εδώ πέρα για να σας ανακοινώσω το 4ο 24ωρο μαραθώνιο για το χαμόγελο του παιδιού. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι γίνεται, κάθε τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου από το 2013 και μετά, το σχέδιο Β' με πάρα πολλούς YouTubers, κάθετος κωμικούς, guests, sites και όλα αυτά τα καλά πράγματα, κάνει έναν 24ωρο μαραθώνιο που εσείς προσπαθείτε να μείνετε ξύπνοι όπως και εμείς. Και παίζουμε τα αγαπημένα σας παιχνίδια την ώρα που μπορείτε να κάνετε δωρεές για το χαμόγελο του παιδιού. Αυτό ξεκίνησε το 2013 όπου καταφέραμε και μαζέψαμε 2.300 ευρώ, το 2014 μαζέψαμε κάτι παραπάνω από 3.000 και το 2015, τον προηγούμενο χρόνο δηλαδή, μαζέψαμε 3.271 ευρώ αν θυμάμαι καλά, μέσα σε αυτές τις 24 ώρες. Λοιπόν, τι θα γίνει το 2016? Το 2016 είναι η πρώτη χρονιά που θα καταφέρουμε να το κάνουμε σε live χώρο που μπορείτε να έρθετε και να μας δείτε από κοντά. Αυτό θα γίνει στην AthensCon 3 με 4 Δεκεμβρίου. Το live stream θα γίνει streamed μέσα από το YouTube κανάλι του Σχεδίου Β. Οπότε αυτό το χρόνο έχετε την επιλογή να έρθετε στην AthensCon, να μας δείτε από κοντά την ώρα που κάνουμε το live stream, είτε μπορείτε να μείνετε σπίτια σας, να φωνάξετε τους φίλους σας και όλα αυτά τα καλά πράγματα. Λοιπόν, όσο για guest αυτό το χρόνο, αυτή τη στιγμή έχω confirmation από 22 άτομα, τα οποία μπορείτε να βρείτε κάτω την πλήρη λίστα στο description. Υπάρχουν YouTubers, υπάρχουν κομικοί, υπάρχουν κάποια site τα οποία έχουν συμμετάσχει και γενικότερα περιμένω ακόμα από περισσότερα άτομα την απάντηση το να μου πούνε το ναι για το ότι θα έρθουν. Η λίστα με τους guest όπως και το link για το συγκεκριμένο live stream θα είναι αναρτημένη κάτω στο description. Οπότε αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Για τον υπόλοιπο μήνα το σχέδιο Β' έχω ετοιμάσει κάποια βίντεο. Θα είναι λιγότερα προφανώς αυτό το μήνα γιατί προσπαθώ να στήσω και να είναι όσο καλύτερο γίνεται το live stream που θα γίνει 3-4 Δεκεμβρίου. Και θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω προφανώς εκεί. Θα τα πούμε την επόμενη φορά λοιπόν. Καλή συνέχεια.